Ζήτησα το λόγο επί του προσωπικού, γιατί το πρωί, όταν έφυγα από την αίθουσα να πάω στο Υπουργείο για υποχρέωση του Υπουργείου, ο κύριος Θεοχάρης έκανε μια χυδαία προσωπική επίθεση. Δεν συνηθίζω να ζητάω το λόγο επί του προσωπικού, διότι δεν θέλω να χάνουμε χρόνο για τέτοια πράγματα και εγώ θεωρώ ότι πολιτικές είναι οι διαφορές. Του έχω στείλει μήνυμα από 6,5 ώρα να είναι εδώ για να ακούσει τα της απάντηση. Έχει πάει 8 και δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Επιλογή του. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τις ανάγκες των εξετάσεων που πρέπει να δώσει για την πορεία στο νέο πολιτικό χώρο που θα στεγάσει την ανεξαρτησία του. Αλλά καλώς ήρθατε κύριε Θεοχάρη, καλώς ήρθατε για να τα ακούσετε. Θα δούμε πολλά μέχρι τότε σε αυτή την πορεία, θα δούμε πολλά. Αλλά να δούμε τον κύριο Θεοχάρη να συμπαραστέκεται σε απεργία εργαζομένων στο Υπουργείο Οικονομικών που διαμαρτύρονται για τη μετεξέλιξη της Γκουγκουδού σε νέα αρχή, δεν το περιμέναμε. Το είδαμε και αυτό. Αλλά θυμούνται όλοι στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Θεοχάρη. Θυμούνται όλοι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη για απολύσεις προσωπικού. Εσείς τις κάνατε. Θυμούνται όλοι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη για ξύλο και συλλήψεις υπαλλήλων. Εσείς τις κάνατε. Θυμούνται όλοι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη για το κλείσιμο δεκάδων υπηρεσιών σε όλο το Υπουργείο Οικονομικών. Εσείς τις κάνατε. Και θυμούνται όλοι στο Υπουργείο Οικονομικών και κάτι ωραίες τροπολογίες που ξεκίνησαν από την τότε δίθεν ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Όταν με αυτές τις τροπολογίες τακτοποιηθήκαν διάφορα θέματα για τις τριγωνικές συναλλαγές και άλλα περίεργα που μόνο το δημόσιο δεν ωφέλησαν, έχω καταθέσει στη Βουλή το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για αυτά τα θέματα. Και όταν ασχολιέσαι με τέτοιες τροπολογίες, εξασφαλίζεις την επαγγελματική σου καριέρα όταν φύγεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ, όταν φύγω από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη θέση ευθύνης που έχω, απλώς υπάλληλος θα γυρίσω και δεν έχω κανένα φόβο γι' αυτό, γιατί έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Πρόεδρε. Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο για... κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ, ένα λεπτό. Έτσι. Λοιπόν.